Ιεράρχειο, στο οποίο σμίγει η οικογένειά μας με τη θρησκευτική παράδοση και την προσφορά και την έμπνευση του Σεβασμιωτάτου κυρίου Ομιλογίου. Η εταιρεία μας αισθάνεται την ευθύνη για την ελληνική ύπαιθρο και την νεολαία που ασφιχτιά. Διευρύνοντας την έννοια της μη τυπικής αριστείας, πάντα στην περιφέρεια της περιφέρειας Κρήτης, κατέγραψε τις ανάγκες της νεολαίας της περιοχής. Έτσι, υλοποίησε το Θεσσαλονάκιο Πολύκεντρο 2.500 τετραγωνικών μέτρων ως εκπαιδευτικό πόλο για 400 παιδιά κάθε εβδομάδα, εξυπηρετώντας και τα γύρω χωριά. Υποτροφίες επιχειρηματικότητας λυκείου ΓΕΣ. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της κουλτούρας του επιχειρήν, στο Λύκειο, που αποτελεί και στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάγκη για την αγορά, η εταιρεία υποστηρίζει με υποτροφίες για παιδιά της Κρήτης το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα που διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Έχει ως στόχο να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και να εκπαιδευτούν οι μαθητές σε ένα νέο τρόπο σκέψης που ενισχύει την καινοτομία και την επιχειρηματική υλοποίηση ιδεών ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών που έχουν οι μαθητές, οι μαθήτριες. Όπως είδαμε, τέλος πάντων όπως θα βλέπαμε στο βίντεο, σε ένα μικρό απομακρυσμένο χωριό ζυμώνουμε 18 τόνους αλεύρι την ημέρα. Το μοντέλο που φτιάξαμε τοποθετεί τις τρεις αδελφές και τους συζύγους τους σε ρόλους που αντιστοιχούν στις ειδικεύσεις τους. Η στελέχωση ξεκίνησε με ανθρώπους από την περιοχή και από ξένες χώρες, οι οποίοι απέκτησαν επαγγελματική ταυτότητα μέσα από την εργασία τους, με ειδική μεταχείριση πολλές φορές. Τώρα πλέον εφαρμόζονται αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, οι θέσεις κατανέμονται και τα στελέχη αναπτύσσονται. Η οικογένειά μας επιχειρεί και επενδύει στην περιοχή μέσα από τον καθημερινό μόχθο. Καταλάβαμε ότι μπορούμε να εξελιχθούμε με βάση ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση της Κρήτης, που είναι η ταυτότητά μας. Τα τελευταία 20 χρόνια η εταιρεία με την επίδρασή της έχει εξελιχθεί σε μελέτη περίπτωσης σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ. Αποκαλείται πλέον το μάνα των Ελλήνων όπου γης. Άλλο η δουλειά και άλλο η οικογένεια, μας έλεγε πάντοτε η μάνα μας, η οποία είναι και θα είναι στη μνήμη μας και στις καρδιές μας πάντα. Τι σήμαινε αυτό για μας? Οι δεσμοί, οι ρόλοι, οι διαφωνίες, ο σεβασμός, οι αρχές, οι αξίες μας επανέφεραν πάντοτε στο ίδιο τραπέζι. Και η μέρα άρχιζε από την αρχή. Η μητέρα Μαρίκα συνέβαλε καθοριστικά, λειτουργικά για την εταιρεία και συνεκτικά για την οικογένεια. Ο πατέρας Νίκος, με πίστη στο προϊόν του, νομίζω ότι γεννήθηκε με το ένστικτο του επιχειρηματία. Και η δικαίωση από τον καταναλωτή, την αγορά και την επιστήμη δεν άργησε να έρθει. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία μας απέκτησε το εργοστάσιο πρώην Κατσέλη, έκτασης 23.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Ακαρνό στην Αττική. Από τότε μέχρι σήμερα ζήσαμε το μεγάλο εθνικό πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης. Τώρα είμαστε έτοιμοι για την αναδιοργάνωση. Επέκταση σε νέα προϊόντα
προερχόμενα από οριζόντια επίπεδη παραγωγή σε τούνελ ξυσίματος. Σχεδιάζουμε ένα πλούσιο καρτοφυλάκιο προϊόντων με βάση το αλεύρι σε διαφορετικές κατηγορίες, πάντοτε όμως με την εγγύηση και τη γνωστή ποιότητα του μάνα. Δημιουργούμε λοιπόν το δικό μας μεταφορικό ισοδύναμο με παραγωγικό κέντρο και στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, στο ίδιο κτίριο, στην Αθήνα εννοώ, εξυγχρονίζουμε την εφοδιαστική δομή και τις διοικητικές υπηρεσίες μας. Παράλληλα, συνεχίζεται αδιάλειπτα η λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην έδρα μας στο Πλάτανο. Καθώς και η δεύτερη παραγωγική μονάδα της εταιρείας στην Κρήτη, στο Βαρύπετρο, στο Δήμο Χανίων, έχει αρχίσει, ήδη έχει αρχίσει να προσφέρει αποδοτικότερη ανταπόκριση στις παραγγελίες μας. Επιτυγχάνουμε εταιρική διαφοροποίηση. Επιτυγχάνουμε εταιρική διαφοροποίηση, συνδέοντας την αγροτική παραγωγή, τη διατροφή και τον τουρισμό. Το ξενοδοχείο λειτουργεί και ως συμπληρωματικός πόλος. Οι πελάτες καταναλώνουν και δοκιμάζουν γεύσεις και λειτουργούν πιλωτικά για διαφορετικές ιδέες και συνταγές. Το παραγωγικό συγκρότημα στα Παλάσσερνα, έκταση 40.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι πλέον μια αυτοτελής δραστηριότητα. Παράγονται ντομάτες και ντοματίνια, καθώς και ελαιόλαδο, σε ελαιόνες στην ευρύτερη περιοχή, ως βασικά προϊόντα για το κρητικό νοικοκυριό. Το εγχείρημα του Λιοκάλιβου συνδέει το φυσικό χώρο με τη διατροφή και την ευεξία. Η νέα επένδυση... συγγνώμη γιατί Μαρία, γιατί φάνηκε αυτή. Με συγχωρείτε. Η νέα επένδυση ως καινοτομική δράση στο σύμπλεγμα τουρισμού-πολιτισμού. Στόχος της επένδυσης είναι να γίνουν τα Φαλάσσερνα τουριστικός προορισμός που διαμορφώνεται ως εμπειρία, βασιζόμενος στην προβολή και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, τα πολιτιστικά δρόμενα, αξιοποιώντας τα ιστορικά ίχνη και μνημεία στον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Προορισμός που παρέχει υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση, φιλοξενία, συνδυάζοντάς τες με φυσικό οικολογικό τρόπο αναψυχής. Το όραμά μας. Το όραμά μας για την ορίμανση της εταιρείας προς την κατεύθυνση του ομίλου περιλαμβάνει τα παρακάτω. Ο διαχωρισμός. Η διάσταση. Ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων σε μεταποίηση, τουριστικές υπηρεσίες και πρωτογενή παραγωγή υλοποιεί τη στρατηγική μας για την αποδοτικότερη χρήση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, την εξειδίκευση του προϊοντικού αντικειμένου, τη βελτίωση του διοικητικού συντονισμού και την ενίσχυση της εταιρικής επωνυμίας μας. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης των πωλήσεων στην αγορά και η προαγωγή των εξαγωγών. Η αυθεντική ποιότητα παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Επίσης, παραμένει ως κεντρική αξία ο σεβασμός στον καταναλωτή και στους συνεργάτες της εταιρείας μας. Η έμφαση στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό
και στη συντηρητικότητα στο βραχυπροχρόνιο επίπεδο. Η ανάλυση σεναρίων επιχειρηματικού κινδύνου αποτελεί ένα από τα επόμενα ζητούμενα της εταιρείας μας. Η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, η υποστήριξη της υποκίνησης και της προσωπικής βελτίωσης του προσωπικού μας, η προετοιμασία της επόμενης γενιάς. Η γνώση είναι η δύναμή τους, με ανεξαρτησία επιλογής. Γιατί δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, επιτυχία χωρίς μια καλή διαδοχή. Οι εταιρικές συνεργασίες με αμοιβαία ωφέλη και τέλος η συστηματικότερη παρακολούθηση του ανταγωνισμού και η συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να γίνει όμως το όραμα πράξη, πιστεύω ότι η συνεχής εξέλιξη καθορίζει την επιβίωση στον επιχειρηματικό κόσμο με τον ίδιο τρόπο που αυτό συμβαίνει στη φύση με τους ζωντανούς οργανισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της διοίκησης για τις παρουσιάσεις τους που δείχνουν ανάγκη στους νέους